Εδώ και κάποιο καιρό έχω αρχίσει και πιστεύω ότι η πτώση αυτή δεν ήταν ατύχημα. Και το ότι έπιασε εδώ δουλειά ο Γιώργος μετά, μπορεί να μην ήταν τυχαίο. Εσείς έχετε νέα ξεκινήματα και σύριαλ στην Κύπρο. Σύριαλ στην Κύπρο και έργο εδώ και θεατρικό, το Να ζει κανείς ή να μην ζει, που επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά, ήταν τεράστια επιτυχία. Και το dancing. Come on with the rain, I have a smile on my face. I'll walk down the lane. Πώς μπορεί μια γυναίκα σαν εσάς να τα συνδυάσει όλα αυτά? Είστε πολύ δραστήρια, αλλά χρειάζονται όλα χρόνο. Ξέρετε, από μικρή δούλευα πάρα πολύ και συνέπεσε, δηλαδή, μην έχοντας πρόταση για ελληνικό σύριαλ, που όλα ήταν στον αέρα. Ερχόταν μια πρόταση και έμενε στον αέρα. Ξαναερχόταν και ξανά έμενε στον αέρα. Μου έγινε πρόταση από την Κυπριακή τηλεόραση. Είπα αμέσως ναι. Δεν μπορώ να μένω χωρίς να κάθομαι και ούτε μπορώ να κάθομαι από τη στιγμή που έχω επιχείρηση. Είμαι υποχρεωμένη να δουλεύω συνέχεια. Οπότε είπα ναι, με μεγάλη χαρά για την Κύπρο. Μετά, βεβαίως, το θέατρο παίρνει το δρόμο του. Και το dancing ήταν προθύστερο. Δηλαδή ήταν για να γίνει πάλι πέρσι, πριν το Πάσχα. Μπράβο, και πήρα αναβολή. Πότε ξεκινάτε, αν έχετε ξεκινήσει τις πρόβες, επειδή για το dancing... Για το dancing ξεκινάμε την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, με το θέατρο επίσης την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Οι δημιουργίες της Λουκίας θα πρωταγωνιστήσουν στο dancing, έτσι ώστε να σας δείξουν. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι από τα πρώτα που θα γίνει, δηλαδή ήδη έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε τι πρόκειται να κάνουμε. Νομίζω ότι είστε το πρόσωπο που θα κλέψει τις εντυπώσεις, γιατί σας περιμένουμε πάρα πολύ να σας δούμε να επιστρέφετε τηλεοπτικά, αλλά και να κρίνετε ανθρώπους που ουσιαστικά περιμένουν να μάθουν. Κάτι. Τι να κρίνεις, είναι η χαρά Θεού, δηλαδή να βλέπεις ανθρώπους που δεν είναι χορευτές. Και βγαίνουν. Είστε αυστηροί. Είναι τόσο. Ξέρετε πόσο αυστηρή είμαι με τους επαγγελματίες, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Και σε σχολή που ήμουνα και δίδαξα για ένα χρόνο. Είμαι αυστηρή και συγχρόνως και πάρα πολύ μαλακή, γιατί δεν επιτρέπεται σε αυτό το χώρο να μπαίνει κάποιος που δεν έχει τις δυνατότητες, γιατί μετά γίνεται δυστυχής. Αυτό το συγκεκριμένο, τι να είσαι αυστηρός, όταν κάποιος δεν ανήκει σε αυτό το χώρο και κάνει μια προσπάθεια, το βρίσκω απλά χαριτωμένο και εγωιτευτικό. Βρίσκω μια αγαρβιά, κάτι που είναι πάρα πολύ εγωιτευτική. Εσείς θα κάνετε, θα τολμούσατε να κάνατε ένα guest? Νομίζω ότι οι δικές σας οι αναλογίες είναι ιδανικές για να χορέψετε και ότι θα μαθαίνατε πολύ γρήγορα. Όχι, στην ηλικία που είμαι όχι, αν είμαι 20 χρόνια πιο πριν θα το τολμούσα. Έχω την συνέστηση ότι έχω μεγαλώσει πια πολύ και οπότε μου φαίνεται ότι δεν θα μου τέριαζε να πάω τώρα να χορέψω. Τώρα για να κρίνω, για να περάσω μαζί με μια παρέα πολύ όμορφα, ναι, θα το έκανα πάρα πολύ κέφια, αλλά δεν θέλω να γίνω με ρεζίλη χωρίς λόγο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και δεν έχω πολλά περιθώρια να το κάνω αυτό σε σύζυγος. Θα πει αυτό? Θα πει ότι σε σύζυγο με έχεις παροπλήσει. Εδώ και πολύ καιρό ο γάμος μας μοιάζει όλο και περισσότερο με παροδία. Μας λείπετε πάρα πολύ από τις εποχές τις τηλεοπτικές που παίζατε κάθε μέρα στον Αντένα, στα σύριαλ τα γνωστά, ο χαρακτήρας της Βίρνας Δράκου. Για μένα αυτές οι εποχές, μακάρι να υπήρχε μια καθημερινή σειρά και να ξανά παίζα κάθε μέρα. Θέλω να σου ζητήσω να με πας εσύ στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι όλο. Εννοείται ότι θα το κάνω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί να μην σε πάει ο σοφέρ με τη λιμουζίνα. Τι πρόβλημα υπάρχει? Κάτι δεν μ' αρέσει αυτό, ή μάλλον με φοβίζει. Δηλαδή? Για να είμαι πιο σοφής, νομίζω ότι ήταν εδώ το βράδυ που έγινε το ατύχημα. Μου λείπει πάρα πολύ τηλεόραση, γιατί εγώ δεν τη συνοβάρισα ποτέ την τηλεόραση. Την αγάπησα βαθιά, γιατί με στήριξε πάρα πολύ από όλες τις απόψεις. Λοιπόν, ναι, μου λείπει πάρα πολύ. Μακάρι να είμαστε ικανοί να ξανακάνουμε δουλειές τέτοιες, μακάρι. Έκανες έγκλημα, σέβο. Απέναντι στον εαυτό σου και απέναντι σε εκείνη. Καταλαβαίνεις τι μου λες. Μόνο που για τη Σάντρα είναι η τρίτη φορά που γίνεται έγκλημα εις βάρος της. Ο χαρακτήρας της Βίρνα Δράκου, που εμάς μας λείπει πολύ, θα μπορούσατε να τον υποδηθείτε ξανά? Ή αυτά γίνονται ξανά μία φορά? Ξανά θα προτιμούσα κάτι καινούργιο. Αυτό ήταν κάτι εξαιρετικά αγαπημένο, που έγινε, πέτυχε. Νομίζω ότι δεν είναι ωραίο να επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα. Εκτός αν έχουμε κάτι άλλο διαφορετικό να πούμε. Από ό,τι βλέπω, προτείνει η ηρωίδα μου να μην φύγει με τον εραστή της. Γιατί?
ήδη έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί έχει πάρα πολύ ωραίο μύθο, πολύ ωραίους χαρακτήρες και είναι εξαιρετικά διασκευασμένο από τη Μαρία τη Γεωργιάδη. Εσείς έτσι δύο λόγια για τον δικό σας τον ρόλο? Είναι ένας ρόλος που μου πηγαίνει πάρα πολύ. Έχει ένα μυστήριο αυτή η γυναίκα στο παρελθόν της, κάτι κρύβει, είναι συγγραφέας. Ναι, και κάτι συμβαίνει με μια νεαρή, γίνεται ένα ατύχημα και έξι διαφορετικοί άνθρωποι που μέσα από τους οποίους βλέπουμε να εκτελήσουν έξι διαφορετικές ιστορίες προχωράνε συγχρόνως σε αυτή την καθημερινή σειρά. Οπότε εγώ είμαι ένας μυστηριώδης κρίκος σε αυτούς τους ανθρώπους. Hello everybody. Για πλησιάστε από όποια καμέρα θέλετε, δεν απασχολεί. Εγώ το κρατάω εδώ το δώρο και είναι δικό σας. Και αμέσως τώρα θα αρχίσω να σας το περιγράφω, κυρίες και κύριοι μου, αυτό το υπέροχο, μικρό, καταπληκτικό, μοντέρνο, designato τηλέφωνο της Nokia.